Ρέντιο, είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 παρά 10, έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο την κυρία Παγκόνα Μεγάλου. Καλημέρα κυρία Μεγάλου. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Υποχρέωσή μας, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχετε μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία είναι σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από χθες και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, ναι, στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας από τις 5 μέχρι τις 9, έτσι, μετά μεσηβρίας. Όπου εκεί τα είναι, όπως είπα και στον πρόλογο μου πριν, σας βγάλω στη γραμμή, είναι για το, για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι. Τα έσοδα από εκεί θα διατεθούν για το σπίτι της Ελπίδας και το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Θηβαίων, σωστά? Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πείτε μας εσείς τα περαιτέρω λοιπόν. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε βασικά ως ιδέα από το Δήμο της Θήβας και συγκεκριμένα από την κυρία Αντίνα Ζαμπάκου, η οποία είδε κάποια χειροποίηματα που κάνω. Είμαι ερασιτέχνης δημιουργός. Εδώ και 3 χρόνια ως πηγή έμπνευσής μου ήταν το ντεκουπάζ, μια τεχνική που διακοσμείς αντικείμενα. Ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες στο σπίτι μου, γιατί είναι μια πηγή ψυχοθεραπείας για μένα. Το είδε η Ντίνα η Ζαμπάκου σε κάποιο δωράκι που της είχαν πάει και της άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου και μου πρότεινε, αν ήθελα δηλαδή, και εγώ να δείξω τη δουλειά μου παρά έξω, αλλά επειδή ειδικά τέτοιες μέρες θέλω να δίνω, να χαρίζω πράγματα για να βοηθηθεί και ο συνάνθρωπός μας που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, πήρε την πρωτοβουλία αυτή ο Δήμος της Θήβας να διοργανώσουμε αυτό το μπαζάρ. Εγώ χαρίζω τις δημιουργίες μου για να βοηθηθεί το σπίτι της Ελπίδας, ένα νεοσύστατο οίκημα εντός εισαγωγικών, το οποίο ανήκει στην ενορία του Αγίου Γεωργίου, το οποίο θα φιλοξενήσει κακοποιημένες γυναίκες, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Θήβας, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος γύρω μας, ο απλός συνάνθρωπός μας, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από μας. Εγώ μπόρεσα να συνδράμω με αυτόν τον τρόπο και είμαι πολύ ευτυχισμένη που έστω και αυτές τις Άγιες Μέρες μπορώ να προσφέρω από το πενιχρό μου εισόδημα στον απλό συνάνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας είπα και στην αρχή, το Δήμο της Θήβας, γιατί μας παραχώρησε την αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας. Ποια αίθουσα είναι, η Αρμονία, μπαζά, η Αρμονία είναι στον πρώτον όροφο, ναι, η αίθουσα Σεμέλη, ακριβώς απέναντι από την αίθουσα που γίνονται τα συνέδρια, ναι, Αλέξανδρος Κοφίνης. Ναι. Φιλοξενούμαστε από την 5η το απόγευμα και θα διαρκέσει το μπαζάρ μας μέχρι και την Κυριακή αύριο, 5 με 9 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΔΙΚΕΘ επίσης και το συμβούλιο της που πήρε την απόφαση για να μας παραχωρήσει την αίθουσα αυτή, το Δήμο της Θήβας, τον κύριο Νικολάου, ο οποίος μας τίμησε και ο ίδιος την 5η με την παρουσία του, όλο τον απλό κόσμο που μέχρι χθες το βράδυ που ήμασταν εκεί πέρασε, είδε τα πράγματά μας και βέβαια όσο μπορεί ο καθένας, την έβαλε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και εγώ, γιατί αναδεικνύεται η δουλειά μου, το χόμπι μου που έγινε μεράκι, αλλά περισσότερο το γεγονός ότι θα βοηθηθούν κάποιες οικογένειες στην περίοδο αυτή την κρίση. Μάλιστα, κυρία Μεγάλου, έχετε συγχαρητήρια και από την εκπομπή μας εδώ για την κίνηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν και για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μας δίνετε το βήμα. Είναι υποχρέωση. Θα μπορέσουμε να προτείνουμε και στον κόσμο που μας ακούει από το ραδιόφωνο σας, όποιος θέλει μπορεί κάλλιστα να μας επισκεφτεί, υπάρχουν πολλοί οικονομικά δωράκια που μπορεί να πάρει, αλλά συνάμα να συμβάλλει τόσο ενεργά και τόσο ανθρώπινα στο τόσο μεγάλο και αξιόλογο έργο που επιτελείται. Πολύ ωραία. Οπότε είπαμε, είναι από τις 5 μέχρι τις 9, έτσι. Μέχρι σήμερα και 9, και αύριο ακόμη. Και περιμένουμε και καταστήματα, γιατί έχουμε δεχθεί και τηλεφωνήματα από καταστηματάρχες που θέλουν να μας επισκεφτούν και υπαλλήλους. Και καθόμαστε πολλές φορές και μετά τις 9, γιατί εντάξει, και οι καταστηματάρχες πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να τιμήσουμε δηλαδή τη δουλειά των ανθρώπων της περιοχής μας. Και πρέπει να σεβαστούμε και την δική τους τη θέση.
Πολύ ωραία. Να ξαναπώ εγώ ότι τα έσοδα θα διατεθούν για το σπίτι της Ελπίδας και το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Θηδαίων. Κυρία, ναι, ναι. Κυρία Μεγάλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι... Καλές γιορτές σε όλο τον καλές κόσμο. Γιορτές. Υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία, αλληλεγγύη και όσο μπορούμε να δίνουμε στον συνάνθρωπο. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που έχω λάβει και εγώ από την οικογένειά μου και είμαι περήφανη γι' αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές, γεια σας και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Γεια σας.